Θα δούμε τώρα τη σύνδεση, να πάμε με τον κύριο Γάκη, τον κύριο Δημήτρη Γάκη, θα συνδεθούμε τον γιατρό πρώην διοικητή του ΑΧΕΠΑ, να δούμε τι γίνεται με την πανδημία και τον κορονοϊό. Κύριε Σπίνο, πώς τα άκουσες τώρα αυτά τον καθηγητή? Εγώ θέλω να πω ότι ο κύριος Λιόγιος είναι νούμερο ένα στην Ευρώπη σε τέτοια θέματα και μακάρι να έχουμε άλλες 6 ώρες να το ρωτήσουμε. Είναι πολύ σοβαρά αυτά που λέει, αλλά βεβαίως η επικαιρότητα τρέχει με άλλα ζητήματα. Εγώ είδα ότι πίσω από τα λόγια που είπε, φαίνεται η αληθινή αιτία του πολέμου, καταδικαστέως, των Ρώσων κατά της Ουκρανίας. Είπε ότι είναι τα πυρηνικά. Και όλα τα άλλα που ακούγονται από φεδρούς που έχουν δημόσιο λόγο στα κανάλια, δεν έχουν καμία αξία. Εγώ τον Γιώργο ακούω. Δεν ακούω το κάθε τυχάπαστο που βγαίνει στα κανάλια το πρωί ή σε μεσημεριάτικα. Δηλαδή, ο κύριος Γιώργος έχει πει και η Ρωσία αυτό ισχυρίζεται, ότι η Ουκρανία θέλει σε εδώ και ένα χρόνο να αποσυνδέσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο από τη Ρωσία και εξαρτηθεί από την Αμερική. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Γάκη, παρακαλώ να καλησπέρασουμε τον γιατρό, τον κύριο Δημήτρη Γάκη, τον πρώην διοικητή του ΑΧΕΠΑ. Καλησπέρα γιατρέ, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλή Σαρακοστή. Επίσης. Θα έχουμε πει τις τελευταίες μέρες, έχει αλλάξει σε εισαγωγικά και με ερωτηματικό η επικαιρότητα. Τι γίνεται με την πανδημία, κύριε Γάκη? Αντιθεράπευσε. Τελειώνει ή δεν τελειώνει? Αντιθεράπευσε ο Πούτιν. Είδατε που θέλω να αναφέρω την πανδημία. Αστειεύομαι προφανώς. Λοιπόν, η πανδημία συνεχίζει στο ίδιο. Μόνο έχουμε γύρω στους 20.000 θετικούς κάθε μέρα. Οι θάνατοι είναι περίπου στους 50. Και οι εισαγωγές της μονάδας εντατικής θεραπείας ελαττώνονται, ευτυχώς. Νομίζω ότι σιγά σιγά φύγει. Να δώσω μια είδηση, θέλετε? Έλα Στεφανέ, βεβαίως, τι είναι, το ρωτάς. Χθες είχαμε εδώ στο ανατρεπτικό δελτίο τον κύριο Γιαννάκο, τον Μιχάλη Γιαννάκο, δεν πέρασαν 24 ώρες. Πριν από λίγη ώρα στέλνει μήνυμα ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, συνάδελφοι ανεμβολία στην Πουνοσούν, διαβάζω έτσι. Συνάδελφοι ανεμβολία στην Πουνοσούν δεύτερη φορά από κορονοϊό δεν τους εκδίδονται επιστοποιητικά νόσης και έτσι παραμένουν σε αναστολή όπως και στους άλλους πολίτες. Γιατί παρουσιάζεται η ΠΟΕΔΗ, πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει, συνάδελφοι ανεμβολία δεν επιστρέφουν στις εργασίες τους, οι άνθρωποι αυτοί δεν διαθέτουν επιστοποιητικό νόσης όπως θα έπρεπε, ούτε φυσικά μπορούν να εμβολιαστούν. Ως εκ τούτου, άδικα παραμένουν ή τίθενται σε αναστολή εργασίας, πώς είναι δυνατόν να μην εφαρμόζεται ο νόμος και οι συνάδελφοι να επιστρέφουν στη δουλειά τους με θετικό μοριακό τεστ που εκδίδεται από νοσοκομείο δημόσιο, αναρωτάτε. Άρα πλέον και η ΠΟΕΔΗ συντάσσεται ξεκάθαρα υπέρ των υγειονομικών σε αναστολή. Την ίδια ώρα όμως, κύριε Γάκη, να δούμε τον Πλεύρη, τον κύριο Πλεύρη, συγγνώμη, τον υπουργό κύριο Πλεύρη, το βίντεο, γιατί το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ μας λένε και η κυβέρνηση ότι τελειώνουμε με την πανδημία, έτσι δεν είναι? Ο κύριος Πλεύρης, έχοντας εκεί κολλήσει στο δικό του αφήγημα, είπε στη Βουλή μόλις προχθές ότι οι υγειονομικοί που δεν θα εμβολιαστούν θα βρεθούν εκτός εσύ, όπως και δίποτε. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ούτε θα επιστρέψουν στην εργασία τους αν δεν είναι εμβολιασμένοι, ούτε θα τεθεί θέμα αν πρέπει να πάρουν αναλογικά χρήματα αυτά τα οποία αναφέρετε, ούτε θα αναγνωριστεί ο χρόνος τους. Θα σας πω ακριβώς το τι θα κάνουμε στη δευτερολογία, όμως με έναν ξεκάθαρο τρόπο λέμε ότι έχουν την επιλογή να μην εμβολιαστούν, αλλά αυτή η επιλογή, με συγχωρείτε, δεν είναι υποχρεωμένη να τη δεχτεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και η Πολιτεία. Είναι μια επιλογή την οποία κάνουν, οι ίδιοι επιλέγουν να μην παρέχουν υπηρεσίες αφού δεν πάνε να εμβολιαστούν, οι ίδιοι αναλαμβάνουν συνέπειες. Κύριε Γάκη, θα ήμουν ευτυχής αν αναλάμβανε τις συνέπειες και την ευθύνη των όσων λέγει και να αποδειθεί της πολιτικής του ασυλίας ο κύριος Πλεύρης. Διότι όλα αυτά τα οποία λέει είναι ψευδέστατα. Υπάρχει οριματός αποκαλύψεων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς η ουκρανική κρίση τις έχει καλύψει και πλέον δεν υπάρχει κανένας λογικός άνθρωπος στον πλανήτη που να ισχυρίζεται ότι το εμβόλιο προφυλάσσει. Έχουν αποκαλυφθεί θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά και τα οποία θα γύρουν πολύ συχνές και πολύ μεγάλους αριθμούς διώξεων, όπως ότι το εμβόλιο εισέρχεται στον πυρήνα, θυμηθείτε ότι λέγανε δεν εισέρχεται στον πυρήνα του Κάρου, ότι μεταγράφεται το εμβόλιο και μεταγράφεται σε DNA και αυτό το DNA έχει
του Κιτάρου και όσον αφορά την παραγωγή της σακίδος που δεν ξέρουμε για πόσο χρονικό διάστημα έχει αποδειχθεί ότι το RNA, το μεταγραφόμενο RNA του ιού όταν νοσείς ενσωματώνεται στο DNA του ανθρώπου καθόμοιο τρόπο προφανώς και του εμβολίου θα πρέπει να ενσωματώνεται με αποτέλεσμα δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα παράγει η διακίδα. Ξέρουμε τη συσχέτιση της ακίδος με τις αγκιακές πατήσεις, με τις θρομβώσεις, με τα εμφράγματα, με τις ανακοπές, με τις μυοκαρδιακές βλάβες κλπ. Επομένως, κανένας λογικός άνθρωπος σήμερα δεν μιλάει για υποχρεωτικότητα, κανένας λογικός άνθρωπος δεν μιλάει για ασφάλεια και όλοι κοιτάζουν να επαναφέρουν την κανονικότητα. Εσπευσμένα, διότι και με την δικαστική απόφαση η οποία απελευθέρωσε κάθε μήνα 50.000 σελίδες εγγράφων από την έγκριση του εμβολίου προκύπτουν θέματα τα οποία είναι συγκλονιστικά. Επομένως, νομίζω ότι αφελώς μιλάει ο κ. Πλεύρης. Θα ήθελα να τον ακούσω να λέει τέτοια πράγματα αφού καταθέσει την ασυλία. Μου επιτρέπετε, αλλά σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Γάκη, πολύ ορθά τα λέτε επιστημονικά και το λέω ορθά γιατί εγώ δεν μπορώ να τα κρίνω. Με προσβάλλει όμως ως άνθρωπο και ως πατέρα τριών ανήλικων παιδιών αυτή η θρασίτητα. Αυτή η πολιτική αλαζονία που με ένα κουστούμι 2.000 ευρώ κάθεται και απευθύνεται με το δάχτυλο σε 7.000 νεκρές ζωντανές οικογένειες. Με προσβάλλει ως άνθρωπο γιατί αυτοί οι άνθρωποι οι σαρακοστοί έφαγαν τα νύχια τους ενώ ο κύριος Πλεύρης και οι ομοίοι του φάγαν 8 κιλά τα πόδια και καλαμαράκια ο καθένας. Με προσβάλλει ως άνθρωπο που η κοινωνία τα ανέχεται με τη σιωπή της. Γιατί απόψε, αύριο και κάθε βράδυ να είναι έξω από το Υπουργείο Υγείας. Μην πάει κανένας αν δεν θέλει να συμπαρασταθεί σε αυτούς τους ανθρώπους που τρώνε την κουβέρτα τους για να χορτάσουν καθόμαστε και ακούμε τον κύριο Πλεύρη με τη φεραγκάμο γραβάτα και το ασωτή μαντιλάκι στο στόμα και τη μύτη να πηγαίνει με το κουστούμι του. Με προσβάλλει ως άνθρωπο αυτή η κυβέρνηση να παραμείνει ακόμα στα ενία της χώρας. Είναι ντροπή που τους ανεχόμαστε και είναι ντροπή για αυτούς που κάποτε περήφανα αγωνίστηκαν για να γίνει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός και τους πρόδωσε κατάμουτρα. Εγώ μόνο από αυτούς περιμένω να τον τιμωρήσουν. Από κανέναν άλλον. Ντρέπομαι ως άνθρωπος που ζω σε αυτή τη χώρα με αυτή την κυβέρνηση να είναι πάνω από το κεφάλι μου. Μάλιστα. Έχετε άδικο. Η Μακαρίτσα, η μάνα μου, η τιμημένη, έλεγε κάτι πολύ σοφό. Το οποίο λέει ο λαός. Ό,τι μικρομάθεις δεν γερόντα φύγεις. Ρίξτε μια ματιά στα νεαρότερα χρόνια του κύριου Πλεύρη και θα καταλάβετε αν και πώς λειτουργούνται αυτές οι αυθαίρετες, οι απολυταρχικού τύπου, οι παραβιάζουσες στο Σύνταγμα, το δημοσιοπαλλητικό κώδικα κλπ. Απόψεις. Μάλιστα, πάντως για να πάμε στην αμέλεια, εγώ θέλω να σταθώ μάλλον και εκεί στο γεγονός. Είπατε εσείς ότι έχουν μειωθεί οι σκληροί δείκτες, το βλέπουμε. Είναι 50 πλέον οι νεκροί, αλλά θα με επιτρέψετε να πω. Είναι 50 άνθρωποι κάθε μέρα. Δεν είναι 100 όπως ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό, 80 ή 90, αλλά είναι 50 άνθρωποι και παρακαλώ, έχουν περάσει πλέον. Είμαστε στο Μάρτιο, πηγαίνουμε προς τα μέσα Μαρτίου. Πού οφείλεται αυτό το γεγονός ότι είμαστε ακόμα ψηλά, είναι ψηλά. Στην ανοησία. Αποκλειστικά και μόνο στην ανοησία. Αυτή, ναι, είναι από τη Δέλτα όλοι αυτοί. Από τη Δέλτα είναι. Όχι, δεν υπάρχει Δέλτα, αγαπητέ μου. 98% επίπτωση παρουσία έχει η Όμικρον. Και παγκόσμιο ρεκόρ είναι αυτό, κύριε Γάκη. Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο πεθαίνουν από την Όμικρον και πεθαίνουν στην Ελλάδα. Πρώτον, βάλτε ένα ερωτηματικό αν πεθαίνουν από την Όμικρον. Αυτό είναι άλλο. Από τον 80χρονο. Έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, διότι στη Μεγάλη Βρετανία που υπάρχει στατιστική υπηρεσία σωστή, αποδείχθηκε πόσο φουσκωμένοι ήταν οι λογαριασμοί των θανάτων, των ηλικιωμένων ειδικά. Έτσι, το αφήνω αυτό γιατί ο χρόνος προφανώς πιέζει. Αλλά θα σας πω ότι όταν βλέπεις ότι μια σειρά μέτρων, τα οποία έχεις εφαρμόσει με έναν αιμονισμό, με διακρίσεις μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολιαστών, δεδομένου ότι οι εμβολιασμένοι νοσούν περισσότερο, είναι αποδεδειγμένο από τις στατιστικές σήμερα.